Να κάνουμε ένα debate. Θα μας κατηγορούν βεβαίως. Καλημέρα σας και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Οι υπόλοιποι 9 υποψήφοι, γιατί κατεβαίνετε 11 στο Χαλάνδρι, έτσι. Πολύ πληθείς οι συμμετοχές. Καλή επιτυχία σε όλους. Να ευχηθούμε. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να καλέσουμε 11 άτομα εδώ πέρα. Υπάρχει μια τεχνική δυσκολία. Να ξεκινήσω λίγο από τον Δήμαρχο. Επειδή έχετε και το ρέμα στο Χαλάνδρι και έρχεται και το καλοκαιράκι. Ο Δήμος τι έχει κάνει για τα κουνούπια? Κοιτάξτε, τα κουνούπια, ξέρετε ότι είναι μια υπόθεση περιφέρειας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Έχουν ξεκινήσει ήδη ψεκασμοί, έχουν ξεκινήσει καθαρισμοί που γίνονται κάθε χρόνο. Εμείς είχαμε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια με τη ρεματιά του Χαλανδρίου το 2015 με τον εμπρισμό του θεάτρου. Το θέατρο με τη βοήθεια της Δημοτικής Αρχής και την κοινή δράση της Δημοτικής Αρχής όλων των δημοτικών παρατάξεων, των πολιτών της πόλης και κυρίως των εργαζομένων ανασυστάθηκε σε 10 μέρες. Ναι. Είχαμε μια μεγάλη συναυλία το Σάββατο το βράδυ. Δεν ρωτάω για το θέμα της συναυλίας. Λέω, τα κουνούπια είναι έργο της περιφέρειας. Ο Δήμος δεν λέει, παιδιά, να δω τι γίνεται εδώ πέρα. Ο Δήμος κάνει την παρέμβασή του και έχουν ξεκινήσει ήδη ψεκασμοί και έχουν ξεκινήσει και οι δράσεις πολιτικής προστασίας που γίνονται κάθε χρόνο στο καλοκαίρι προκειμένου να προφυλάξουμε αυτό το μοναδικό τόπο για το Χαλάνδρι μας. Μάλιστα. Τώρα το Χαλάνδρι είναι ένας μεγάλος δήμος και είναι ένας δήμος που συνδυάζει και πολλά. Αναφέρομαι τώρα και στους δυο σας. Δηλαδή έχει μια μεγάλη αγορά, έχει ένα πολύ μεγάλο κέντρο που προσελκύει κόσμο για διασκέδαση, πολλά εστιατόρια, πολλές καφετέριες, πολύ νεολαία. Ο κόσμος είναι πολύ στους δρόμους και έχει και ένα σημαντικό πρόβλημα σε ώρες αιχμής, αλλά και το βράδυ που είναι για τη διασκέδαση, στο κομμάτι το κυκλοφορία. Και αυτό έχει να κάνει μετά και που παρκάρεις και πώς κυκλοφορείς και πώς εκτιμίζεται όλο αυτό. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της πόλης, που πιστεύουμε ότι με τη δημοπράτηση του νέου Δημαρχείου Θεάτρου και υπόγειο πάρκινγκ που ήδη έγινε με μια κρατική χρηματοδότηση 20,5 εκατομμύρια ευρώ που εξασφαλίσαμε, ανασύραμε από το Συρτάρι μια μελέτη η οποία υπήρχε ήδη από το 1999 και δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ. Κάναμε την απαραίτητη επικαιροποίηση, βγάλαμε την οικοδομική άδεια, δημοπρατήθηκε ήδη το έργο, υπάρχει προσωρινός ανάδοχος. Πιστεύω ότι τα 5,5 στρέμματα υπόγειου πάρκινγκ είναι μέσα στην πλατεία Χαλανδρίου. Τα 5,5 στρέμματα υπόγειου πάρκινγκ θα διαμορφωθούν εκεί. Είναι ακριβώς κάτω από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Ο χώρος αυτός είχε αγοραστεί ήδη από το 1996 με μια πολύ μεγάλη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Νομίζω ότι θα βοηθήσει. Σίγουρα το Χαλάνδρι χρειάζεται ένα δεύτερο. Είναι αυτό, κύριε Ρούσο? Είναι 5,5 στρέμματα, πρέπει να είναι γύρω σε 160 θέσεις, αν θυμάμαι καλά. Χρειάζεται σίγουρα ένα δεύτερο δημοτικό πάρκινγκ το Χαλάνδρι. Σχεδιάζουμε ένα τέτοιο μετά από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό στη δεύτερη πλατεία, στην πλατεία Κένεδη, που είναι και πιο κοντά στο μετρό. Έτσι ώστε να μπει σε εφαρμογή ένα σχέδιο ενοποίησης των δύο πλατιών με μια ημιπεζοδρόμηση και με μια προσπάθεια όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις και σε αρκετές ελληνικές. Στη Λάρισα γίνεται πρόσφατα, στο Βόλο είχε γίνει παλιότερα, στα Τρίκαλα, προκειμένου να βγάλουμε το αυτοκίνητο από το κέντρο της πόλης όσο γίνεται περισσότερο, να το διασφαλίσουμε μόνο για την τροφοδοσία των καταστημάτων και να δώσουμε προτεραιότητα στον πεζό. Κύριε Κουράση. Κύριε Λασκαράτο, κυρία Μιχλιδάκη, επισημάνατε το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη μας και είναι αυτό ακριβώς. Βεβαίως οι λύσεις πρέπει να είναι οριστικές και με μία δυναμική. Το κέντρο της πόλης χρειάζεται μία γενικότερη παρέμβαση όσον αφορά τα πεζοδρόμια, τις διαπλατείες των πεζοδρομίων, τον έλεγχο των διαμπερών κυκλοφριών οι οποίες κατακερματίζουν το Χαλάνδρι και κάνει τον κόσμο να υποφέρει για το λόγο αυτό. Καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό, αύξηση των καυσαερίων, τι εισπνέουμε για όλα αυτά. Εμείς έχουμε προγραμματίσει να γίνουν και το είχαμε ζητήσει και από το Δήμαρχο σε προηγούμενο προϋπολογισμό να εγγραφεί προμελέτη για το λόγο αυτόν για ένα πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης του Χαλανδρίου, διότι το πάρκινγκ που ανέφερε ο Δήμαρχος προηγουμένως δεν θα επαρκέσει για τις ανάγκες του Δήμου, δεδομένου ότι θα είναι κάτω από το Δημαρχείο και κυρίως θα καλύπτεται για τις ανάγκες των εργαζομένων. Ναι. Είναι λίγες οι θέσεις. Άρα λοιπόν αυτό που εμείς βλέπουμε σαν ουσιαστική παρέμβαση είναι να γίνει πάρκινγκ στο κέντρο του Χαλανδρίου. Πού θα μπορούσε δηλαδή, έχετε κάποιο στην υπάρχουσα πλατεία. Στην υπάρχουσα πλατεία, κάτω από το Ιερό,
κάτω από την παιδική χαρά, υπάρχουν οι δυνατότητες, υπάρχουν τα μέσα σήμερα να γίνουν τέτοιες παρεμβάσεις ουσιαστικές. Δεν θα κλείσει για χρόνια. Όλα αυτά γίνονται υπόγεια. Όλα αυτά γίνονται υπόγεια και δεν μπορείς κάποια στιγμή να λες δεν γίνεται. Η τεχνολογία έχει δώσει πάρα πολλές λύσεις. Υπάρχει ιδιωτικό πάρκινγκ μεγάλο κάτω από το Χαλάνδρη. Είναι κάτω από την πλατεία. Αυτοί οι χώροι δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Είναι αυτό το συγκεκριμένο που είπε ο Δήμαρχος προηγουμένως. Είναι αυτό που θα γίνει. Θα αναγερθεί το Δημαρχείο και κάτω από το οποίο θα υπάρξουν τα υπόγεια πάρκινγκ για τις ανάγκες. Να και τους δύο. Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω σε αυτό το θέμα. Και βεβαίως υπάρχει ο χώρος στην Αγία Παρασκευής απέναντι από τον Άγιο Γεώργιο που σήμερα έχουν να αποτεθεί υλικά οικοδομών, να γίνει και εκεί ένα αντίστοιχο πάρκινγκ με συγκεκριμένους όρους δόμησης υπόγειους πάντα και ανάδειξη της πλατείας. Να κάνω την ερώτηση. Μα το μεγάλο ερώτημα είναι... Είστε ο ένας που είστε ο ένικος του Δημαρχείου αυτή τη στιγμή και διεκδικείτε εκ νέου όλοι προσωρινοί είμαστε εντολή στο Δήμο. Οι αιρετοί έρχονται και φεύγουν, οι υπόλοιοι είναι υπομένοι. Κύριε Ρούσο και κύριε Κουράση, επειδή το Χαλάνδρη πραγματικά είναι και η στάντη, δηλαδή είναι μια αγορά του λεκανοπεδίου που άντεξε στα μνημόνια, που άντεξε στην κρίση. Βλέπουμε γειτονιές δίπλα και παραδίπλα που ισοπεδώθηκαν. Και που άντεξαν και στα πολυκαταστήματα που είναι πολύ κοντά σε όλη αυτή την περιοχή. Έχετε λοιπόν μια πολύ πολύ ζωντανή αγορά. Τι χρειάζεται λοιπόν και ο καταστηματάρχης και ο κάτοικος του Χαλανδρίου? Ένα καινούριο δημαρχείο, να μπει ο δήμαρχος σε καλύτερο γραφείο και υπηρεσίες, εγώ δεν θα διαφωνήσω, ή να πάρετε το οικόπεδο που υπάρχει, να το κάνετε πάρκινγκ, να είναι δωρεάν, να κινούνται και οι πολίτες σας, να έρχονται και οι επισκέπτες, να ψωνίζουν, να καταναλώνουν, να φύγουν χρήματα. Πρέπει να ξέρετε ότι η απόφαση για την ανέγερση, εμείς κάνουμε 3-1, ουσιαστικά κάνουμε ένα δημαρχείο το οποίο θα στεγάσει τις υπηρεσίες για τις οποίες σήμερα πληρώνουμε 400.000 ευρώ ετησίως παρά τις μειώσεις που έχουμε κάνει. Κάνουμε ένα θέατρο αντάξιο της πόλης και κάνουμε και υπόγειο πάρκινγκ. Είναι μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μια στρατηγική απόφαση για το Χαλάνδρη, για την οποία δεν υπήρξε καμία διαφωνία ούτε από την προηγούμενη, ούτε από την ΙΝΑ, αλλά ούτε και από την Ελλάσσονα αντιπολίτευση προκειμένου να προχωρήσει. Αυτό γίνεται σε όλες τις μεγάλες πόλεις του κόσμου. Θα ήθελα βέβαια να πω ότι όλα αυτά τα ωραία τα οποία κατά καιρούς όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι υπόσχονται, καλό είναι να τα κάνουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους ή τουλάχιστον να τα δρομολογούν. Κανένας μας δεν προέρχεται από παρθενογένεση. Όλοι έχουμε μια πορεία σε αυτή την πόλη. Ο κύριος Κουράσης ήταν 8 χρόνια πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, 4 χρόνια δήμαρχος. Σε αυτά τα 12 χρόνια θα μπορούσαν να έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την ανέγερση και δεύτερου υπόγειου πάρκινγκ. Δεν Κουράση, έγινε αυτό. Αυτό προσπαθήσαμε λοιπόν και το καταφέραμε σε αυτά τα χρόνια. Το Χαλάνδρη πράγματι έχει μια δυναμική αγορά. Διαφωνώ λίγο στο ότι άντεξε είχαμε μια 25% μείωση. Συγκριτικά. 25% μείωση στα μαγαζιά του κέντρου και είχαμε και αλλαγή των χρήσεων. Χτυπήθηκε πολύ το εμπορικό κέντρο της πόλης. Και αυτό που πρέπει να εξασφαλιστεί για να υπάρχει βιωσιμότητα στο κέντρο και στο εμπορικό της κέντρο. Είναι οι πεζοδρομήσεις, οι εσδεδαμένες αναπλάσεις, η δημοτική συγκοινωνία για την οποία αγοράστηκαν 4 καινούργια λεωφορεία και η δυνατότητα του κόσμου να προσεγγίσει κύριε το Ρούσο, κέντρο πεζή. Βάλτε μια τελεία. Κύριε Λασκαράτου, κύριε Μητσουλιδάκη, είχα την ευθύνη της διοίκησης του Δήμου τα πιο άχαρα χρόνια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πότε ήσασταν, το 2011-2014. 3,5 χρόνια, τα λιγότερα χρόνια. Με τη βαθιά κρίση, με ό,τι σημαίνει αυτό, με κόψιμο από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, μείωση των κεντρικών αυτοτελών πόρων 60%, μείωση προσωπικού, μη δυνατότητα ανανέωση συμβάσεων των ανθρώπων στην καθαριότητα. Άρα τώρα που ξαναμπαίνετε στην κούρσα. Θέλω να πω σε αυτό που κατά κάποιο τρόπο αναφέρθηκε ο Δήμαρχος, ότι αυτά που λέτε τώρα γιατί δεν τα κάνατε τότε. Εμείς τα 3,5 χρόνια ασχοληθήκαμε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα για να εξηγιανθεί ο Δήμος από ό,τι κακό υπήρχε μέχρι εκείνη την εποχή και κυρίως ήταν η οικονομική του. Τα οικονομικά. Δηλαδή. Είσαστε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι διοίκηση, Δήμαρχε. Να ευχηθούμε. Δεν θα πείτε στην κυρία Καλάνη σήμερα γιατί δεν κάνατε κάτι. Την ευθύνη την έχει. Πάντως το γεγονός ότι το Χαλάνδρη παρέλαβε το 2014, παραλάβαμε ένα ταμείο 12 εκατομμύρια ευρώ και παρά τα 57 έργα που εκτελέστηκαν
πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε 17 εκατομμύρια ευρώ υπόλοιπο. Νομίζω ότι δείχνει πολλά. Λοιπόν, καλή επιτυχία και στους δύο. Πάμε διαφημίσεις.